Νίκος Μουστάκας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Νίκος Μουστάκας. Έχω τελειώσει το επιστήμη υλικών και εγώ. Και αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Ινστιτούτο Φυσικοχημίας στο Δημόκρητο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο και με το πέρασμα των ετών, μα όλα σήμερα είναι δυνατόν μπροστά σε τόσο κόσμο μετά από τόση προσπάθεια να γίνω ρεζίλι, μα να ξεχάσω τα λόγια μου. Και για όλα αυτά φταίει η αμυγδαλή. Όχι αυτή του λαιμού. Αυτή που είναι στον εγκέφαλο, που είναι στη νοητή τομή των ματιών με τα αυτιά και αποτελεί μέρος του λιμπικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για το συναίσθημα. Η αμυγδαλή παίρνει τα εξωτερικά ερεθίσματα και όταν αισθανθεί κίνδυνο, ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και το προετοιμάζει το σώμα έτσι ώστε ή να πολεμήσει τον εχθρό ή να σηκωθεί και να φύγει. Η αμυγδαλή με τη σειρά της ενεργοποιεί τον υποθάλαμο και ο υποθάλαμος στα επινεφρίδια, παράγοντας έτσι την αδρεναλίνη, η οποία αδρεναλίνη περνάει μέσα στο αίμα και από εκεί σε όλο το σώμα. Η αδρεναλίνη φτάνει στο στομάχι και παράγει περισσότερη γλυκόζη, ώστε το σώμα να μπορεί με την ενέργεια να καλύψει τις αυξημένες αυτές ανάγκες. Το σώμα προσπαθεί να στείλει όσο περισσότερο οξυγόνο γίνεται στα άκρα, στις μεγάλες μυϊκές ομάδες, δηλαδή στα χέρια και στα πόδια. Και αυτό το κάνει μέσα από το αίμα. Γι' αυτό, για να καλύψει τις ανάγκες, η καρδιά αρχίζει να χτυπάει πιο δυνατά. Οι φλέβες και οι αρτηρίες διαστέλλονται και το ίδιο σημαίνει και με την αναπνοή. Γίνεται πιο γρήγορη και πιο κοφτή. Και ταυτόχρονα από το πολύ αίμα και το οξυγόνο, τα χέρια και τα πόδια αρχίζουν να τρέμουν. Για να σιγουρέψει το σώμα ότι θα φτάσει όσο δυνατόν περισσότερο οξυγόνο γίνεται, κόβει την πέψη. Γιατί σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, μάλλον δεν θα χρειαστεί να χωνέψουν. Γι' αυτό και νιώθω και ευθύνων εκατοσούρα. Δεν είχα και καλό προαίσθημα για αυτά τα σουβλάκια από το μεσημέρι. Παράλληλα όμως, ελαττώνεται και το οξυγόνο στον εγκέφαλο και συγκεκριμένα στον πρωιματοποιαίο λογό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανώτερη σκέψη και για τη χρήση της γλώσσας. Και αυτό συμβαίνει γιατί σε συνθήκες κινδύνου ούτε διαφορετικές εξώσεις θα χρειαστεί να λύσω και η χρήση της γλώσσας που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν είναι προϊόν ανώτερης σκέψης. Και έτσι ξέχασα τα λόγια, είναι και η επιτροπή εδώ και με αγχώνει. Θα μου πούν τώρα να πάρω 2 βαθιές ανάσες και να ξαναπροσπαθήσω. Για να δούμε. Τόσες έχω πάρει, τι να με βοηθήσουν άλλες 2. Αλλά μάλλον φαίνεται ότι δουλεύει. Φαίνεται ότι ο έλεγχος της ροής του αναπνοής ρίχνει τους σφιγμούς της καρδιάς και ρίχνει τους σφιγμούς της καρδιάς με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο λέει στην αμυγδαλή ότι όλα πάνε καλά και το σώμα γυρνάει στην κανονική του κατάσταση. Νομίζω ότι το έχω, για να δω. Καλησπέρα, ονομάζομαι Νίκος Μουστάκας και θα σας παρουσιάσω πώς το μυαλό και το σώμα αντιδρά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν νομίζω ότι έφερες το fan club. Νομίζω ότι ήταν αυτό. Έχω μεγάλο σώμα. Είμαστε πολλά εξαδέρφια. Νίκο, μόνο επειδή το έχει, είναι σαφέστατο αυτό. Όσοι είμαστε στο προκριματικό, έχουμε και μια πρόγευση. Από το παρασυμπαθητικό και μετά, θα ήθελα μια άλλη σκηνική παρουσία. Πιο ύφος, πιο στυλ, πιο σφυγγυλότητα. Δηλαδή, αφού παίζει αυτό το ρόλο. Δεν είναι απαραίτητα ρόλο. Κάποια συμπτώματα είναι πραγματικά, λέει. Θα παρατηρήσω ότι ο Στάθης τότε έχει πάρει το ρόλο του Αντώνη πολύ. Αλλά όμως όλα είναι τη σκηνική παρουσία πλέον σήμερα. Βγάζω ένα παρικό. Ναι, εγώ απλά θέλω να προσθέσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που αξιολογούμε πάρα πολύ θετικά εδώ στο FameLab, το ότι κάποιος ασχολείται με κάτι που δεν είναι στον πυρήνα ούτε των σπουδών του, ούτε της δουλειάς του, ούτε του μεταπτυχιακού του, ούτε κάτι τέτοιο. Και ενδεχομένως, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η δικιά σου ιστορία, να ξεκίνησε ο Νίκος προσπαθώντας να καταλάβει πραγματικά τι του συμβαίνει όταν πάει να κάνει μια παρουσίαση. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα από τα θετικά στοιχεία αυτής της δουλειάς που κάνουμε στο FameLab από το 2007 και μετά, ότι προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι
και εσείς που είσαστε κάτω και οι συμμετέχοντες και όλοι, να καταλάβουμε καλύτερα κάποια πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Και προφανώς το πρώτο βήμα για να μπορέσεις να εξηγήσεις κάτι τέτοιο, να καταλάβεις εσύ ο ίδιος. Νίκο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.